Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Διεύλου, είστε πάντα συντονισμένοι στους 92,4 στα FM. Ακούτε την εκπομπή Σελίδες Ραδιοφώνου. Η Μαρία Ιαπατζίνα στο μικρόφωνο. Σήμερα κοντά μας στις μουσικές επιλογές και την τεχνική υποστήριξη ο Μιχάλης Οδρούγκας. Και όπως είπαμε, ξεφυλίζουμε μαζί πολιτικές θέσεις, στάσεις ζωής αλλά και οράματα τόσο για τους Δήμους του Νομού Ροδόπης όσο και για την περιφέρεια. Τηλεφωνικά κοντά μας είναι ο υποψήφιος Περιφερειάρχης με την Ανταρσία, ο κύριος Θοδωρής Περεντίδης, τον οποίο καλημερίζουμε. Κύριε Περεντίδη, καλημέρα. Καλημέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που έχουμε να επικοινωνούμε με τον κόσμο. Λοιπόν, κύριε Περεντίδη, σε αυτή την επικοινωνία που έχετε με τον κόσμο της Ροδόπης και όχι μόνο, γιατί μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξέρετε ότι η φωνή σας φτάνει παντού και είστε ένας σύγχρονος άνθρωπος που τα χρησιμοποιεί κιόλας από ό,τι έχουμε εντοπίσει. Σωστά, έχετε δίκιο. Να δούμε λίγο, κύριε Περεντίδη, τις βασικές αρχές και τα προτάγματα που βάζει η Ανταρσία για αυτή την εκλογική αναμέτρηση της 26ης Μαΐου σε ό,τι αφορά στην περιφέρεια. Βέβαια, ξέρω το βάζετε και σε ένα γενικότερο πλαίσιο πάντα. Δεν το βλέπετε μόνο σαν τόπο, το βλέπετε και σαν σύνολο. Σωστά. Βέβαια, αυτά όλα για να μπορέσουμε να προταθούν, για να μπούμε σε τέτοιες διακρινήσεις, όπως ακριβώς το είπατε, πρέπει πρώτα να αναγνώσουμε την πραγματικότητα. Και αυτό που αναγνώσουμε εμείς με την, αν θέλετε, με την επικοινωνία μας με τον κόσμο και την κοινωνία και της Ροδόπης προφανώς, είναι το εξής. Ότι αυτή την περίοδο ο κόσμος έχει βγάλει από το μυαλό του τις λεζάντες ή, αν θέλετε, τις ατζέντες που έχουν κοστολογημένα έργα, που έχουν εντυπωσιακές φόρμες και εντυπωσιακές, αν θέλετε, εντυπωσιακούς φακέλους που πρόκειται να υλοποιηθούν κτλ. Καταρχήν, ο κόσμος όλο αυτό το διάστημα έχει κρίνει περιφερειάρχες και περιφερειακές αρχές με βάση τα έργα τα οποία υλοποιήθηκαν είτε ή δεν υλοποιήθηκαν στην περιοχή του. Οπότε αυτό που συναντάμε είναι καταρχήν, αν θέλετε, μια αποδοκιμασία στη δεδομένη περιφερειακή, αν θέλετε, δυνατότητα όπως και στην αρμογή όπως αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, ο κόσμος δεν έχει δει ούτε την οδοποιία του να βελτιώνεται. Αντίθετα, όμως, βλέπει με τοπικούς σταθμούς να καθαιρώνονται στους δρόμους. Έγκυο-βιολογικά περιορισμένα ή και καθόλου από την περιφερειά μας. Αντιπλημμυρικά προς τα εδώ, στην περιοχή μας, ειδικά στην περιοχή του Εύρου, που έχουμε προβλήματα, δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Αυτό που συναντάμε και βλέπουμε είναι το εξής και θέλουμε να βάλουμε ως προτεραιότητα. Είναι ότι και η απορροφητικότητα των χρηματοδοτικών εργαλείων προφανώς δεν μπαίνει σε ένα ικανοποιητικό βαθμό. Τώρα αυτό έχει να κάνει κάποιες φορές και με το ότι τα χρήματα λένε και ισχυρίζονται ότι δεν φτάνουν, αλλά και ότι δεν μπορούν να υλοποιήσουν κάτι άλλο πέρα από τις δεσμεύσεις που έχουν από την κεντρική, αν θέλετε, κατεύθυνση. Αυτό που θέλουμε εμείς να πούμε και να στηρίξουμε και να βάλουμε ως πρόταγμα είναι το εξής. Καμία μείωση πραγματικά του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων, δηλαδή των χρηματοδοτικών εργαλείων από το κεντρικό κράτος που έρχονται προς τις περιφέρειες. Είτε αυτά είναι η κεντρική αυτοτελή σπόρη, όπως γνωρίζουμε, είτε είναι η ΣΑΤΑ. Γενικώς, δηλαδή η ραχοκοκαλιά της οικονομίας των περιφερειών, της χρηματοδότησης των περιφερειών, να είναι από τους κεντρικούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι συνήθως βάζουν προτεραιότητες που χρειάζεται η κοινωνία, οι κοινωνικές ανάγκες. Ένα αυτό. Δεύτερο, προστασία πραγματικά και των δημόσιων υποδομών και της δημόσιας περιουσίας. Είναι απαραίτητο να γίνει έτσι, γιατί βλέπουμε ότι να καθαιρώνεται μια απαξία. Είτε αυτή αφορά, αν θέλετε, λιμάνια, νοσοκομεία, είτε αφορά σχολεία. Δημιουργείται μια απαξία προκειμένου όλα αυτά έπειτα να ιδιωτικοποιηθούν προφανώς και να μην έχει την ίδια χρήση η κοινωνία. Δηλαδή να μπορεί να τα χρησιμοποιεί με όρους κοινωνίας. Να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε με όρους κοινωνίας. Αυτό που θέλουμε να μας αξιολογήσει ο κόσμος, βέβαια με τη στάση του, γιατί καλά το θέσατε και στην εισαγωγή σας, είναι ότι πραγματικά με τέτοια κατεύθυνση, με μια άλλη διέξοδο που δεν θα υποτάσσεται στους στόχους προϋπολογισμού της κυβέρνησης, που δεν θα συμφιλειώνεται, αν θέλετε, και θα πειθαρχεί με τους κεντρικούς πολιτικούς κανόνες και νόρμες που βάζει η κυβέρνηση, αν θέλετε, για τις περιφέρειες. Περιμένουν πώς και πώς μερικοί περιφερειάρχες να πάρουν το ζεστό χρήμα για να πάνε να κάνουν βουλευτικές εκλογές το επόμενο διάστημα. Αντίθετα, άμεση και βασική προτεραιότητα πραγματικά σε ζωτικές κοινωνικές ανάγκες που έχει ανάγκη ο τόπος. Από το περιβάλλον μέχρι τα λιμάνια, μέχρι τα αεροδρόμια, μέχρι τους δρόμους, μέχρι τις εγκαταλελειμμένες βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις. Στρατηγικής σημασίας. Επειδή αναφερθήκατε στον Εύρο και ξέρουμε ότι είναι ένας νομός που έχει ταλαιπωρηθεί και στο πρωτογενή τομέα πέρυσι με το πράσινο σκουλίκι και με τη βιομηχανία ζάχαρης που είναι μια μεγάλη πληγή, καθώς υπάρχει μια παλινοδία σε σχέση με το αν θα ανοίξει, πώς θα ανοίξει, άργησαν να πάρουν το σπορ, πάντως έχει πάρα πολλά προβλήματα. Θεωρείτε ότι μια περιφέρεια μπορεί να παρέμβει στην κατεύθυνση, όχι υποχρεωτικά να ανοίξει το εργοστάσιο, γιατί ξέρουμε ότι είναι και μια ιστορία που θα πουληθεί, πώς θα πουληθεί, ποιος είναι ο στρατηγικός επενδυτής. Αλλά να μπορέσει τουλάχιστον να κατευθύνει ή να συνδράμει κατά το δυνατόν στον πρωτογενή τομέα και στους ανθρώπους του πρωτογενή και της μεταποίησης, έτσι ώστε να υπάρχει επόμενη μέρα, να μην βρίσκονται σε αδιέξοδα επαγγελματικά και οικονομικά.
Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα που δίνετε, ακριβώς και αντικρίζουν, αν θέλετε, και απηχούν μια ευρύτερη εικόνα σε όλη την επικράτεια. Και να ξεκινήσουμε. Ειδική ενίσχυση βάμβακος. Υπήρχε μια σύγχυση ακριβώς για το πότε, με το πλαφόν δηλαδή των αγροτών, για το πότε θα πάρουν την ειδική ενίσχυση και ποιοι θα το πάρουν. Ζητήθηκε από την Περιφερειακή Αρχή να πάνε όντως και να διαπραγματευτούν, να διεκδικήσουν για να δοθούν οι αποζημίσεις την ώρα τους αγρότες, να μπορέσουν δηλαδή άνθρωποι να δουν αν θα καλλιεργήσουν κατευθείαν την επόμενη χρονιά και αν θα αποζημιωθούν, αν θα πάρουν την ειδική ενίσχυση. Πραγματικά η Περιφερειακή Αρχή αδράνησε στην προκειμένη περίπτωση. Άργησε προφανώς να πάρει και τα αποτελέσματα και θεωρούμε ότι ως ένα σημείο δεν ήταν και το ίδιο διεκδικητική όσο θα έπρεπε. Αυτό όσον αφορά το βαβάκι. Και εδώ να πούμε και μια μικρή παρένθεση ότι είναι όντως και πολιτική ευθύνη, αν θέλετε, της περιφέρειας να σκύβει πάνω στα προβλήματα των αγροτών ή των καλλιεργιών ή της επιθυμίας τέλος πάντων των ανθρώπων, των γεωργών, προκειμένου είτε να προστατεύσει τις καλλιεργίες τους, είτε γενικά να προστατεύσει την αγροτική γεωργική εικόνα που επικρατεί στην επικράτεια. Γιατί κάποιοι απαλλάζονται των ευθυνών τους, ξέρετε, λένε ότι αυτό δεν είναι δικιά μας δουλειά, το άλλο δεν είναι δικιά μας δουλειά. Όχι, η Περιφερειακή Αρχή είναι ένα τέτοιο πολιτικό όργανο που συνομιλεί με τους όπλα τα Υπουργεία, διεκδικεί με τα Υπουργεία, θέλετε, κεντρικό κράτος, οπότε δεν πρέπει να απαλλασσόμαστε από την ευθυνών. Ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Εδώ παίρνουν δύο εντυπώσεις στην κοινωνία. Η μία λέει ότι εμείς στεναχωριέστε, εμείς το ξανανοίξουμε κυρίως από την κυβερνητική πλευρά. Έρχεται αυτό. Έρχεται υποτίθεται ένα πακέτο αμφιβόλου ποιότητας ιδιωτικών κεφαλαίων του κ. Φέκερ που ακούμε, τέλος πάντων. Θα το ξανανοίξουμε. Προφανώς ο σπόρος άρχισε πάρα πολύ να δοθεί. Ο κόσμος δεν οι αγρότες δεν εγγυώνται για το καλλιεργητικό αυτό προϊόν τους. Οπότε πλέον δεν έχουν καλλιεργήσει κιόλας. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει προφανώς και μια απαξία στο εργοστάσιο. Όταν ήταν να προετοιμαστεί ο κόσμος, ο αγροτικός κόσμος, να συνομιλήσουν τα αρμόδια περιφερειακά όργανα ή αρμόδιοι περιφερειακοί φορείς με τον αγροτικό πληθυσμό, προκειμένου να βγάλουν συντεταγμένα μια πολιτική, δεν το έκαναν. Στο παραπέντε περίμεναν να δουν αν θα ανοίξει το εργοστάσιο ή δεν θα ανοίξει. Οπότε και αυτά έχουν πολιτικές εκφορές. Προφανώς πρέπει σε κάθε στάδιο, αν θέλετε, να συνομιλούν οι περιφερειακές αρχές και όλοι οι φορείς οι εμπλεκόμενοι με τους αγρότες, με τους γεωργούς, με τους παραγωγούς, προκειμένου όχι να φτάνουμε στα άκρα και μετά να δούμε πώς θα πάμε να διαχειριστούμε τη μιζέρια μας, αλλά πώς θα τα διορθώνουμε. Το ζήτημα της βιομηχανίας εδώ και 3 χρόνια έχει μείνει μόνο σε ευχολόγια, γιατί η βιομηχανία ζάχαρης μιλάω, και προφανώς είναι η σταδιακή παρακμή, την οδήγηση στην πλήρη, αν θέλετε, για μας, στον πλήρη τερματισμό της και συνολικά της τετροκαριέργειας στην επικράτεια, αλλά κυρίως στην περιοχή μας. Έκλεισε και το εργοστάσιο, ο κόσμος, οι αγρότες αποτάθηκαν και το τέφτλο. Έχουν πάει σε μονοκαλλιέργειες όπως το βαμβάκι και κάτι άλλο. Και γενικά, επειδή όλα αυτά συνδέονται με την καθημερινότητα, που μπαίνει η ερώτηση τι θα κάνει την αλλάξει την καθημερινότητα. Μα άμα δεν στηρίξουμε τις επιλογές των αγροτών, οι οποίοι επιθυμούν να βάλουν τα συγκεκριμένα καλλιεργητικά προϊόντα, και εμείς, είτε με κεντρικές πολιτικές, είτε με τη διαχειρισιμότητα που προβάλλει κάθε φορά η Περιφερειακή Αρχή, δεν τους βοηθάμε να υλοποιήσουν τις επιθυμίες τους. Δηλαδή, οι άνθρωποι θέλουν να βάλουν σκόρδα, θέλουν να βάλουν το τέφτλο, θέλουν να βάλουν τις πατάτες. Άμα δεν στραφούμε στην κατεύθυνση, δεν μπορούμε να κρατήσουμε ούτε τους αγρότες στην περιοχή μας, ούτε να βελτιώσουμε τους όρους καθημερινότητας των αγροτών και γενικά της τοπικής κοινωνίας. Σωστό. Πολλά τα στοιχήματα πάντως. Και ένα σημείο που είναι σίγουρα σημαντικό είναι το μορφωτικό επίπεδο. Γιατί ξέρετε καλά ότι έχουμε και χαμηλό μορφωτικό δίκτυο, ειδικά στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, το οποίο για μένα παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Είστε άνθρωπος που είστε και κάτοχος από ό,τι γνωρίζουμε ανταπτυχιακού διπλώματος. Εσείς ανεβάζετε τον πύχη ψηλά, αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει να γνωρίσουμε το γεγονός, κύριε Περεντίδη, ότι ο πύχης είναι χαμηλά μορφωτικά. Και άνθρωπος που δεν περνάει από κάποια στάδια ενώ μορφωτικά, το να τελειώσει κάποιος και ένα αξιόλογο ΤΕΙ ή ένα ΙΕΚ μπορεί να του δώσει επαγγελματική κατάρτιση. Μην μπερδευόμαστε, δεν μιλάμε υποχρεωτικά για οι που έχουν πολλαπλασιάσει τους ανθρώπους που είναι άνεργοι αυτή τη στιγμή. Ναι, βέβαια, έχετε δίκιο. Αυτό ίσως επειδή αυτός ο πληθυσμός των ανθρώπων, ας πούμε, με το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, έτσι όπως το περιγράφετε, συνήθως είναι και πιο εντατικοποιημένη, αν θέλετε, εργατική βάρδια. Γι' αυτό ίσως και το ισοζύγιο προσλήψεων, απολύσεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι σε πραγματικά τραγικό επίπεδο. Έτσι, έχουμε μεγάλη απόσταση προσλήψεων και ανεργίας. Ή όπως επίσης τα ποσοστά της ανεργίας, όπως το περιγράφετε στο συγκεκριμένο επίπεδο, είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλα. Όλα αυτά, ναι, βέβαια, πρέπει να αντιμετωπιστούν προφανώς και με κεντρικές κατευθύνσεις και είναι στοίχημα. Ο κόσμος, βέβαια, αντιμετωπίζει πραγματικά τώρα στην περιφέρεια και αυτό είναι οριζόντιο. Αν θέλετε, αντιμετωπίζει τα βάουτσερ, αν θέλετε, για την εργασία του, αντιμετωπίζει τη συσσόρευση της ανεργίας του, το αντιμετωπίζει ενιαία. Οπότε, παράλληλα με τα ειδικά ερωτήματα που μπαίνουν στις περιφέρειες, όπως ακριβώς το εξηγήσατε στην αρχή της κουβέντας μας, είναι και, ξέρετε, είναι και τα κεντρικά πολιτικά γεγονότα που πραγματικά η νεολαία, ας πούμε, που βγαίνουν από τη μεταλλικιακή εκπαίδευση, που βγαίνουν από τα ΕΠΑΛΕΠΑΣ, είναι πώς θα βγουν σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον να δουλέψουν, δηλαδή, όταν οι δεξιότητες τους συνεχώς περιορίζονται και πηγαίνουν σε κάποια μισθολογικά δικαιώματα
τα οποία είναι σχεδόν στο όριο της φτώχειας. Να συναντήσει η νεολαία μας, αν θέλετε, το ερώτημα του τοπικού, δηλαδή το τι έχει δει από το περιφερειάρχη της, από την περιφερειακή της αρχή ή από το τι του τάζουν, να το δει λοιπόν έτσι σε αυτό που του λέμε εμείς για τον άλλο δρόμο, αλλά να το δει και κεντρικά πολιτικά. Ότι αν δεν είναι ανατρεπτικά τα πράγματα, αν δεν δώσουμε την άλλη διέξοδο και τον άλλο ορίζοντα, πραγματικά δεν θα βγούμε σε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Κύριε Περεντίδη, έχουμε ένα λεπτό να μας πείτε γιατί ανταρσία. Απευθύνεστε σε ανθρώπους που είναι από 17 και πάνω, που είναι οι ψηφοφόροι της φετινής αναμέτρησης. Γιατί κάποιος να ψηφίσει ανταρσία για την περιφέρεια? Σωστά. Η αναμέτρηση, λοιπόν, ο κόσμος να πάει να ψηφίσει πραγματικά όπως αγωνίζεται, να αναμετρηθούν πραγματικά με τα γεγονότα που συνάντησαν όλο αυτό το διάστημα, να κρίνουν εάν οι επιθυμίες τους ή τα έργα ή αυτά που τους έταξαν, ότι από τις φρύσεις θα τρέχουν σαμπάνια ή ότι τα κοστολογημένα τα έργα τα έχουμε φέρει εμείς ή ότι η απορροφητικότητα είναι τεράστια, ή να πάνε να κοιτάξει ο κόσμος τις κοινωνικές υποδομές, να δει αν υπάρχουν, κατά πόσο υπάρχουν και κατά πόσο εξυπηρετούν τις κοινωνικές ανάγκες. Εν τέλει να δει, να τα ζυγίσει, να τα αξιολογήσει όλα αυτά και πραγματικά με θαρετά να πάει στις κάλπες, γιατί εμείς λέμε να ρίξει μια ψήφο, τη δικιά μας τη ψήφο, πραγματικά με τη στάση του κυρίως όμως, αλλά και με την ψήφο του, να δώσει τη διέξοδο στην αστερία την καταληκτική παρέμβαση, να δούμε και δεν είναι κεθράκι, προκειμένου πραγματικά να προτεραιοποιήσουμε τις κοινωνικές ανάγκες, να προστατεύσουμε τους φτωχούς προϋπολογισμούς και να μπούμε μαζικά την πρώτη Κυριακή των εκλογών στο Περιφερειακό Συμβούλιο με τη δυνατότητα της αναπτύξης αναλογικής, προκειμένου να τους χαλάσουμε τα σχέδια της συνένεσης, είτε προεκλογικά είτε μετοεκλογικά, γιατί η μοναδική συνένεση είναι αυτή με τις κοινωνικές ανάγκες και τις κοινωνικές προτεραιότητες. Καμία άλλη συνένεση. Κύριε Περεντίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία μέχρι την κάλπη της 26ης Μαΐου, όπως και στην επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς. Να είστε καλά.